τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή του πρώτου προγράμματος και της ΕΡΤ, του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα, κύριε Νερούτσο, στους συνεργάτες σας και βεβαίως όλους τους φίλους ακροατές. Και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Θέλω να ξεκινήσω από το καινούριο. Το καινούριο ποιο είναι? Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα. Είπε ότι η κάλπη αυτή είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα αυτά, τα κοινωνικά μέτρα, ή ψήφος ακύρωσής τους. Υπενήσετε, αν νομίζω ότι δεν υπενήσετε, το λέει ευθέως, ότι αν έχουμε μια αλλαγή, αν έχουμε μια πολιτική αλλαγή, όπως λέτε, στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτά τα μέτρα θα ακυρωθούν, που έχουν έτσι ένα κοινωνικό πρόσημο. Είναι έτσι? Νομίζω, κύριε Σιαφάκα, ότι οι συμπολίτες μας καταλαβαίνουν ότι ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του για να σωθεί. Είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει πρώτον ότι όλα τα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν, οι παροχές αυτές που έχουν καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, δεν κινδυνεύουν από την αυριανή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε υποσχεθεί ότι θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο και με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας την κατάσταση και των συνταξιούχων και των μισθωτών και όλων των ανθρώπων που πραγματικά τα 8-9. Άρα τα μέτρα δεν ακυρώνονται. Εάν και εφόσον έρθει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ακριβώς. Δεν ακυρώνονται, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν ακυρώνονται, θα έχουν όμως μόνιμο χαρακτήρα. Γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί. Εμείς έχουμε πει το εξής, ότι σε σχέση με την συσσαγωγικά βάζω τη λέξη 13η σύνταξη, όπως τη λέω, ΣΥΡΙΖΑ, το έκτακτο προεκλογικό βοήθημα. Εμείς όχι μόνο υποσχόμαστε ότι θα βελτιωθεί, θα παραμείνει όπως είναι, αλλά θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση των συνταξιούχων. Θα κοιτάξουμε με συγκεκριμένες πολιτικές να δώσουμε μια μεγαλύτερη ανάσα. Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου, και η κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά, και η κυβέρνηση του Αλέξου Τσίπρα, κάναν πολύ μεγάλες περικοπές ό,τι αφορά τις συντάξεις των ανθρώπων. Και έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να έχει ξεπεραστεί κάθε όριο. Άρα λέτε αυτό θα τα ενισχύσετε αυτά τα μέτρα. Αυτό λοιπόν λέμε ότι την επόμενη μέρα θα αλλάξει. Νομίζουμε και έχουμε την εκτίμηση ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια και βεβαίως εμείς αυτό που θα κάνουμε, και αυτό είναι το μείζον για μας, είναι αλλάζοντας το μείγμα της πολιτικής, ασκώντας μια πολιτική με λιγότερους φόρους, προσελκύοντας επενδύσεις, δημιουργώντας κίνητρα για περισσότερες δουλειές, θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο η πίτα, θα μεγαλώσει η πίτα του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδος. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα για καλύτερες συντάξεις, για αξιοπρεπέστερες συντάξεις, για αξιοπρεπέστερους μισθούς. Αυτό είναι ο στόχος του πρόγραμμά μας. Γιατί κανείς δεν έχει να κινδυνεύει, κύριε Σιαφάγα και κύριε Ναρούτσο, από την αυριανή κυβέρνηση. Γιατί να σας πιστέψει κάποιος, όχι εσάς, τον πολιτικό σας λόγο εννοώ, της Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν πριν από λίγες ημέρες στο ζήτημα αυτό ρωτήθηκε ο πρόεδρός σας και είπε ότι το ζήτημα της 13ης σύνταξης έχει έναν χαρακτήρα λαϊκιστικό, ότι είναι λαϊκισμός. Κοιτάξτε. Γιατί σήμερα λοιπόν που του λέτε ότι όχι απλώς θα το συντηρήσουμε αυτό το μέτρο, αλλά θα το ενισχύσουμε, γιατί σήμερα ο λόγος σας να είναι πιστικός? Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε για την 13η σύνταξη συνολικά, η οποία 13η σύνταξη, αν δινόταν κανονικά όπως λέει η κυβέρνηση, θα ήταν 2,2 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση έδωσε 830 εκατομμύρια, περίπου το 1 τρίτο δηλαδή. Έτσι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο και είχε ένα άνοιγμα περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, 1,4 δις. Είναι μια μεγάλη διαφορά αυτή. Αλλά πέραν τούτου, εμείς αγωνιζόμαστε, φιλοδοξούμε και προσδοκούμε με την ψήφο του ελληνικού λαού, σαν αυριανή κυβέρνηση, να αλλάξουμε την οικονομική κατάσταση, να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση. Άρα λοιπόν, αφενός μεν εγγυόμαστε το δεδομένο επίδομα το οποίο δίνει σήμερα η κυβέρνηση, το δίνει καθαρά και μόνο για προεκλογικούς λόγους λίγες μέρες πριν των εκλογών. Έτσι. Δεν έπρεπε να το δώσει όμως. Εσείς τι λέτε? Εμείς το ψηφίσαμε. Εμείς λέμε ότι. Άρα. Ψηφίσατε, ψηφίσατε τα προεκλογικά τερτύπια της κυβέρνησης, αυτό μου λέτε. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι ειδικότερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε οτιδήποτε, ακόμη και ψίχουλα, ακόμη και τα 200 ή 150 ευρώ που πήραν κάποιοι, γιατί δυστυχώς υπήρχαν και συνταξιούχοι που πήραν τόσο μικρά ποσά, είναι μια σημαντική ανάσα. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαμε να είμαστε αντίθετοι, γι' αυτό το λόγο τα ψηφίσαμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν τα καταγγέλουμε κιόλας, όχι με την έννοια γιατί τα δίνει. Ναι, αλλά καταγγέλλεται αυτό που ψηφίζετε. Δεν είναι μια αντίφαση πολιτική, όχι, αυτό, κύριε Υπουργέ. Καταγγέλλουμε τη χρονική στιγμή στην
την οποία δίνονται. Γιατί προσπαθεί η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να εκβιάσει την ψήφο των συνταξιούχων, πιστεύοντας ότι δίνοντάς τους στο παραπέντε κάποια ψίχουλα. Υποτιμά την νοημοσύνη των συνταξιούχων, αυτό που λέτε, αν συμβαίνει. Αυτό λέμε λοιπόν, ότι οι συνταξιούχοι έχουν νοημοσύνη και δεν υποτιμά την νοημοσύνη τους με τις παροχές αυτές στο παραπέντε. Γιατί αν η κυβέρνηση πραγματικά ενδιαφερόταν για αυτούς, θα μπορούσε να το κάνει αυτό στις αρχές του χρόνου. Θα μπορούσε να το κάνει μετά τις εκλογές. Και δεν θα μετέφερε, για παράδειγμα, το άλλο το αστείο που κάνει την Παρασκευή να δώσει τις συντάξεις. Είναι καλά να δώσει την Παρασκευή 24 του μηνός τις συντάξεις. Αλλά για πείτε μου, μετά ο επόμενος μήνας που θα πληρωθούν τις συντάξεις 30 του μηνός, πώς θα βγει, όταν πλέον δεν θα έχει 30 μέρες. Εκεί μπορεί να πάρουν, και το δώρο των Χριστουγέννων, κύριε Υπουργέ. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Τσιαφάκα, χαίρομαι που έχετε χιούμορ. Χιούμορ είναι έτσι, εντάξει. Θα δούμε πολλά πράγματα. Θα δούμε τον Ιούλιο να δίνετε δώρο Χριστουγέννων ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κόμμα. Αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα είναι από το πολύ πολύ βαθύ παρελθόν. Είναι παλαιοκομματικές μέθοδοι. Να σας πω όμως κάτι. Βλέπετε οικονομικό, δημοσιονομικό εκτροχιασμό από αυτά τα μέτρα? Φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο? Το λένε στο εξωτερικό, το λέει και ο κεντρικός τραπεζίτης. Αν συνεχιστεί η λογική της παροχολογίας άκρητα και χωρίς έλεγχο, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά βέβαια έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πολύ σύντομο, γιατί πιστεύουμε ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, που δεν είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στα μέτρα, αλλά είναι μια ψήφος σοβαρή πολιτική, μια ψήφος καταδίκης μιας κυβέρνησης 52 μηνών, που έχει ένα βαρύ παρελθόν, που είναι η κυβέρνηση η οποία οδήγησε στα capital controls, που είναι η κυβέρνηση η οποία οδήγησε στην κατάργηση του ΕΚΑΣ, που είναι η κυβέρνηση η οποία αύξησε 29 φορές τους φόρους και μείωσε 17 φορές τις συντάξεις. Όλα αυτά δεν τα ξεχνά ο συνταξιούχος. Όπως και τα προηγούμενα. Έτσι, όπως και τα προηγούμενα. Γιατί δεν φτάσαμε στην κρίση το 2015, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Γι' αυτό όμως εμείς λέμε ότι η πολύ ωραία γιαγιούλα, η οποία θυμάται το τι έγινε πρώτο 2015, μήπως μετά έπαθε κάτι και δεν ξέχασε τι έγινε από το 2015 μέχρι το 2019. Μήπως κάποιες αρχές Αλτσχάιμερ, κάποια άνοια και ξέχασε τι έγινε από το 2015 στο 2019. Γιατί η πολύ ωραία γιαγιούλα που έβγαινε στο σπότ του ΣΥΡΙΖΑ, που βεβαίως κόπηκε και αυτό, έπρεπε να θυμάται ότι από το 2015 μέχρι το 2019 κόπηκε το ΕΚΑΣ που ενδεχόμενα έπαιρνε. Έπρεπε να θυμάται ότι 17 φορές μειώθηκαν με διάφορους τρόπους οι συντάξεις της. Αυτά όμως τα ξέχασε, φαίνεται. Και ξαναθυμάται το έκτακτο βοήθημα το οποίο δίνεται για προεκλογικούς λόγους. Μήπως θυμάται η γιαγιούλα ότι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα ότι δεν έχουμε ανάγκη τα δώρα και δεν έχουμε ανάγκη το δώρο των Χριστουγέννων, και ότι αντιλαμβάνομαι το πώς το είπε, ότι καλό θα είναι να έχουμε δουλειές και ευκαιρίες για τους ανθρώπους, ακριβώς, αλλά σε μια κοινωνία καθημαγμένη, κύριε Υπουργέ, κύριε Καράογλου, δεν το λες έτσι εύκολα και άκρητα αυτό, όπως και για την επταήμερη εργασία. Ναι, και για το ένα και για το άλλο. Θα ακούσουμε και θα δούμε πολλά. Είδαμε έτσι να παραποιείται μια δήλωση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μίλησε για 7ήμερη εργασία, αλλά μίλησε για 7ήμερη λειτουργία της επιχείρησης. Το επεξήγησε μετά. Με λιγότερους όρους, με λιγότερες ώρες εργασίας και με καλύτερες αμοιβές και με τη σύμφωνη ομόφωνη γνώμη του σωματείου στη συγκεκριμένη επιχείρηση, είδαμε την παραποίηση που προσπάθησε να γίνει. Δεν μας τρομάζουν, κύριε Σιαφάκα και κύριε Νερούτσο, τα fake news της κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι αναλύουν ανά πάσα στιγμή την όποια δήλωση και του Κυριάκου του Μητσοτάκη, αλλά και του όποιου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, και προσπαθούν από αυτή τη δήλωση, αν υπάρχει κάτι στραβή, αν δεν διευκρινίσει και κάτι, να διασταυρώσουν τα πράγματα, να πούν τα χίλια δυο. Δεν μας απασχολούν αυτά. Εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας και εγγράφως, είναι και στο site μας ανεκτημένο. Ξέρουν λοιπόν οι συνταξιούχοι μισθωτοί, οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, έτσι, ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Αντίθετα, κινούμαστε σε μια λογική κατεύθυνση ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, αξιοπρεπείς συντάξεις και να μην υπάρχει ανάγκη για ψίχουλα, είτε με τη μορφή δώρων είτε με τη μορφή επιδομάτων. Εμείς, για αυτούς οι οποίοι θα είναι αναξιοπαθούντες και θα έχουν προβλήματα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως, κύριε Καράογλου, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια παραδοχή ότι αυτά είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Μπορεί να είναι ψυχία, αλλά υπάρχουν οικογένειες που και το 1 ευρώ και τα 50 λεπτά είναι ένα ζητούμενο. Συμφωνώ, το γνωρίζετε. Και
αυτά που λέτε. Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε έναν άλλο τρόπο για να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, πραγματική ανάγκη, κάτι που καθιερώσαμε, η κυβέρνηση το εγκατέλειψε και τώρα τελευταία το ξανανακοινώνει, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Λέμε ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα αυξηθεί στο 1 δισεκατομμύριο, έτσι ώστε οι οικογένειες οι οποίες πραγματικά έχουν πρόβλημα να έχουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μάλιστα. Που να εξασφαλίζει τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Κύριε Καράγουλη, μια τελευταία ερώτηση για από μένα, έτσι για να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Βλέπετε εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο ή το βλέπετε συντομότερα? Εγώ βλέπω εκλογές το Σεπτέμβριο, για από την αλήθεια. Δεν πιστεύω τα σενάρια αυτά ότι μπορεί να έχουμε πολύ γρήγορα εξελίξεις, γιατί υπάρχουν δύο εκδοχές. Αν το αποτέλεσμα θεωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είναι ήττα του, έτσι, για ποιο λόγο να κάνει πρώτες εκλογές? Αν δηλαδή είναι μια μικρή ήττα του με 3,5-4-5 μονάδες. Το έχετε σκεφτεί αυτό, ότι μπορεί να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές για την Ευρώπη η Νέα Δημοκρατία και να πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Από το ΣΥΡΙΖΑ όλα μπορώ να τα περιμένω, αλλά αυτό εντάξει θα είναι κάπως περίεργο. Δεν θα είναι περίεργο, διότι από το Μαξίμου διαρρέεται ότι αν η διαφορά είναι 4-5 μονάδες. Θα πανηγυρίζουν. Κάτω, όχι, ένα λεπτό. Άλλο, γιατί αν πανηγυρίζουν. Έχετε και εσείς χιούμορ όμως. Τι να κάνω. Λοιπόν, λένε στο Μαξίμου ότι αν είναι κάτω από 5 μονάδες, ναι, τότε η διαφορά αυτή είναι διαχειρίσιμη. Και ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Το πολιτικό παιχνίδι. Εσείς το πιστεύετε? Εγώ ξέρω ποιο θα είναι το μήνυμα από την πλευρά της κυβέρνησης το βράδυ των εκλογών. Πήραμε το μήνυμα. Είτε η διαφορά είναι 3-4-5 μονάδες, είτε η διαφορά είναι 7-8 μονάδες. Εγώ προς τα εκεί συγκλίνω. 7-8 λέτε εσείς? Πάνω από 5 μονάδες. Ναι, αν θα είναι 6-7-8, πάντως θα είναι πάνω από 5 μονάδες. Βλέποντας λοιπόν το αποτέλεσμα, η κυβέρνηση θα βγει και θα δηλώσει ότι πήραμε το μήνυμα. Αλλά έχουμε χρόνο. Δεν θα πει μόνο αυτό. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, θα πει πήρε το μήνυμα, το μήνυμα ελήφθη, η κυβέρνηση άντεξε. Θα προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό που είπατε. Αν η διαφορά είναι 7 και 8 μονάδες, όχι, όχι. Αν είναι 4 μονάδες όμως θα το πει. Εντάξει. Εγώ κατανοώ και σέβομαι την προσπάθεια του κάθε κόμματος, έτσι και ειδικότερα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε εισαγωγικά για πρώτη φορά αριστερά ήρθε στην κυβέρνηση, να προσπαθήσει να παρατείνει όσο περισσότερο μπορεί τη φυτεία της. Εν πάση περιπτώσει όμως, τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Εμείς βαδίζουμε στο δρόμο για τις Ευρωκάλπες την Κυριακή και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια καθαρή νίκη για τη Νέα Δημοκρατία. Όταν με ρωτάνε προσωπικά ποια είναι η άποψή μου, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος και με μια διαφορά πάνω από 3,5 μονάδες. Όσοι θυμίζω, στις 25 Μαΐου του 2014 είχε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά αυτό το κάνει 8,5. Αν λοιπόν και εμείς έχουμε μια διαφορά πάνω από 3,5 μονάδες, εκτιμώ ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θα είναι μια καθαρή νίκη, η οποία θα δρομολογήσει τις πολιτικές εξελίξεις που περιμένουμε. Λοιπόν, το πρώτο βήμα θα έχει γίνει και θα ολοκληρωθεί η πολιτική αλλαγή για την οποία προσδοκούμε και για την οποία αγωνιζόμαστε στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Λοιπόν, κύριε Καράγουλο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ανάλυση. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.